Ενώ απότερο στόχος είναι ο σταδιακός εξοπλισμός όλου του προσωπικού. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκος Ζεϊμπέκης παραδίδει στους τομέαρχες της καθαριότητας ειδικές στολές που θα χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους καθημερινά για την προσωπική τους ασφάλεια. Επιπλέον διανεμήθηκαν και μέσα ατομικής προστασίας όπως γάντια και μάσκες στους εργαζόμενους και στις 5 δημοτικές κοινότητες και την Τριανδρία. Κάνουμε ακόμη μια μεγαλύτερη προσπάθεια με τη συμβολή του Δημάρχου να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τους εργάτες της καθαριότητας όσο γίνεται περισσότερο και καλύτερα. Από την πρώτη στιγμή που μας παρουσιάστηκε το συμβάν, τρέχουμε με το θέμα των μασκών και των γαντιών και τώρα τελειώνουμε και με το θέμα των αποφόρμες. Και θα κοιτάξουμε μέχρι τέλος του μήνα να εξοπλιστούν όλοι οι εργάτες, 700 που είναι έξω και είναι εκτεθειμένοι να έχουν όλοι οι φόρμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των εργαζομένων, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο για την αμέριστη συμπαράστασή τους στο έργο, το οποίο είναι ούτως ή άλλως δύσκολο και αυτή την περίοδο γίνεται ακόμα δυσκολότερο, καθότι θα πρέπει να προφυλάξουμε πέραν του εαυτού μας και τους συμπολίτες μας. Είμαστε στο στάδιο εξοπλισμού όλου του προσωπικού με ειδικές στολές, με μέσα ατομικής προστασίας. Φροντίζουμε να αντικαθιστούμε όσα φθήρονται. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, προσπαθώντας για το καλύτερο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, σήμερα γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία των εργαζομένων να έχουν επιτέλους μια φόρμα εργασίας. Γιατί εμείς, σαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, δεν μένουμε σπίτι μας. Έχουμε κάνει σπίτι μας στην καθαριότητα και μένουμε σε αυτήν. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για την καθαριότητα αυτής εδώ της πόλης, με κίνδυνο την υγεία μας, και ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του Δήμου που επιτέλους μας χορηγεί φόρμες εργασίας, ώστε να μπορούμε να επιστρέφουμε στα σπίτια μας πιο καθαροί και πιο υγιείς. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος, στόχος είναι σταδιακά να εξοπλιστούν όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, πρώτα στην αποκομιδή αλλά και στο σάρωμα, ενώ όπως τόνισε υπάρχει μείωση του όγκου απορριμμάτων σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα επιβολής των περιοριστικών μέτρων. Δίνουμε γύρω στις 208 σύνολο φόρμες σε όλα τα διαμερίσματα, τις παραλαμβάνουν οι τομεάρχες όπως βλέπετε, και θα μοιραστούν πρώτα στο προσωπικό που είναι συνοδοί στα απορριμματοφόρα και μετά θα δώσουμε στους υπόλοιπους που είναι έξω και καθαρίζουν στο σάρωμα. Βλέπουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες υπάρχει μια συμμόρφωση. Φυσικά εντάξει πέφτει και το απόρριμμα, δεν έχουμε τον ίδιο όγκο. Αλλά αυτή την έκκληση την κάνουμε όλο τον χρόνο, όχι λόγω κορονοϊού και πολύ περισσότερο για το θέμα των ογκωδών. Πιστεύουμε ότι θα κρατηθεί και θα είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και για την πόλη και για την υπηρεσία μας. Δεν είναι όπως ήταν, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα που ο κόσμος έκατσε για πρώτη εβδομάδα μέσα στο σπίτι. Ενδεχομένως κατανάλωναν πιο πολλά απορρίμματα και πιο πολλά τρόφιμα. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός και ενδεχομένως και τη μεγάλη εβδομάδα, θα πέσει ακόμη περισσότερο. Ογκώδη, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βγάζουν ογκώδη στον δρόμο? Ναι, δυστυχώς ναι. Φυσικά όχι στην ίδια συχνότητα, αλλά πάλι υπάρχουν. Υπάρχουν τα μέτρα τα οποία γίνονται με τη χρήση απολυμαντικού υγρού στις εποπτείες και στους χώρους συγκέντρωσης του προσωπικού. Δεν έχουμε συναθρήσεις, φροντίζουμε ώστε το προσωπικό να έρχεται και να φεύγει αμέσως, να δρομολογείται στις εργασίες του. Και σε κάθε περίπτωση που αντιληφθεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο, φροντίζουμε ώστε να λάβουμε τα μέτρα απομάκρυνσης από αυτό το χώρο. Οι συνθήκες έτσι κι αλλιώς είναι ανθυγιεινές. Και να προσθέσουμε ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο πάντα μαζεύουμε τα νοσοκομιακά κατάλοιπα, τους κάδους που οι δημότες ρίχνουν τα σκουπίδια του σχήμα, χαρτομάντιλα και άλλα υλικά αυτή τη στιγμή από τα σπίτια. Οπότε είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πάντως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα της πόλης δήλωναν να είναι ενθουσιασμένοι με τις στολές εργασίας, καθώς όπως έλεγαν, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τόσο των ίδιων όσο και των πολιτών.